Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και την αγαπημένη μας Καλαμαριά. Εκεί μας περιμένει η Βάσο Βεγύρη. Καλημέρα, Βάσο, από την ηλιόλουστη Αθήνα, η οποία θερμοκρασία ήδη σκαρφαλώνει και σήμερα πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Ηλιόλουστη καλημέρα, θα πω και εγώ από την Καλαμαριά και γενικότερα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν θα πιάσουμε τους 20, αλλά μια χαρά είμαστε. Εντάξει. Okay. Εγώ δεν είμαι και πολύ φαν της πολύ ζέστης, ξέρεις. Λοιπόν, να μείνουμε έτσι στο κλίμα, επειδή μιλούσατε πριν με τον εκλεκτό καλεσμένο μας για τουρισμό. Να μείνουμε σε αυτό το κλίμα, έχουμε και τις γιορτές μπροστά μας. Ναι, ναι. Ένα θέμα λοιπόν που κάναμε, τι γίνεται με την τουριστική κίνηση εντός και εκτός συνόρων την περίοδο των εορτών. Ήδη πολλοί από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς εγχώριους προορισμούς καταγράφουν υψηλές πληρότητες για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με τάση μάλιστα αύξησης της συζήτησης σε σύγκριση με πέρυσι σε κάποιους από αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα χωριά της ορεινής Αρκαδίας, όπου οι πληρότητες σύμφωνα με τους ντόπιους ξενοδόχους αγγίζουν ήδη το 90% και η ζήτηση είναι υψηλότερη από πέρυσι. Τα Ιωάννινα έχουν επίσης πληρότητες αυτή τη στιγμή 90% για Χριστούγεννα και 80% μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Το Μέτσοβο 80%, Καλαμπάκα, Τρίκαλα πληρότητες 70% προς το παρόν. Αρχίζει πάλι να κινείται και το Πύλιο, μια καλή είδηση, όπου όπως επισημαίνουν τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι ξενοδόχοι, έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και επίσης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το νερό. Ξανακινείται λοιπόν το Πύλιο. Και σύμφωνα με τους επαγγελματίες του εστίασης και τουρισμού της Πορταριάς, λόγου χάρη, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή για την περίοδο των εορτών είναι, όπως και στην πόλη του Βόλου, της τάξης του 60% με ανωδική τάση. Κινείται λοιπόν ξανά το Πύλιο και ο Βόλος, που όλοι γνωρίζουμε ότι δέχτηκαν μεγάλα πλήγματα από τις πρόσφατες θεομηνίες. Αυξανόμενη είναι η ζήτηση και για την Πιερία. Αυτή τη στιγμή οι πληρότητες είναι στο 55% αλλά με ανωδική τάση, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νομού, ο Ηρακλής Τζιτλακίδης. Βέβαια, όπως επισημαίνουν πολλοί από τους ξενοδόχους, όσο καλή και αν θα είναι αυτή η κίνηση για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του φετινού έτους και την πρώτη του επόμενου, δεν είναι επαρκής για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των ξενοδοχείων λόγω του πολύ υψηλού λειτουργικού κόστους. Και κάποιες από τις μονάδες που λειτουργήσαν λόγω χάρη στην Πιερία στις πεσινές γιορτές φέτος είναι αμφίβολα αν θα το επαναλάβουν. Στον αντίποδα, από την αύξηση που βλέπουμε να υπάρχει μάλλον για ταξίδια εντός συνόρων, καταγράφεται μια μικρή μείωση στη ζήτηση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα για ταξίδια στο εξωτερικό, ναι, την περίοδο των εορτών. Και επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει αλλαγή πλεύσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ως προς τους ευρωπαϊκούς προορισμούς που επιλέγουν οι Βορειοελλαδίτες. Τόσο λοιπόν ο φόβος για ενδεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα. Όσο και το πρόβλημα με τους κοριούς που έχει πρόσφατα το Παρίσι έχει οδηγήσει στη μείωση της ζήτησης για ταξίδια στο Παρίσι όπως και στο Λονδίνο για τα φετινά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Όχι ότι δεν υπάρχει καθόλου ζήτηση, απλά δεν είναι στις πρώτες θέσεις που ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Ναι, ναι. Στην πρώτη θέση δημοφιλίας λοιπόν ξαναπερνά ο κλασικός χριστουγεννιάτικος προορισμός, ποιος είναι αυτός, Αυστρία. Mm. Η Πράγα, ακολουθούν Πράγα, Βουδαπέστη, ακολουθεί η Ιταλία. Καλή ζήτηση έχουν επίσης οι Βαβαρικές Άλπεις και το Αλπικό Τρένο. Να κάνω εδώ μια διευκρίνηση ότι τα πακέτα που πηγαίνουν πάνω στο χωριό του Άι Βασίλη και λοιπά, Λαπωνία και αυτά, γίνονται από Αθήνα. Οπότε από Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε σωστή εικόνα, γι' αυτό και δεν τα αναφέρω. Ωραία. Τώρα, παράλληλα, υπάρχει ένα μέρος του ταξιδιωτικού κοινού που διαφοροποιείται και κατευθύνεται προς Ντουμπάι. Και από εκεί και πέρα σημαντική ζήτηση υπάρχει κλασικά και για χριστουγεννιάτικες, πρωτοχρονιάτικες οδικές εκδρομές. Οι προηγούμενες ήταν αεροπορικές. Ζήτηση λοιπόν οδικές εκδρομές, γειτονικές βαλκανικές χώρες, κυρίως Βουλγαρία, όπου έχει αρχίσει να ξαναπαίνει τα πάνω της η Σόφια για την Πρωτοχρονιά, και για Ρουμανία, συγκεκριμένα για Βουκουρέστη. Μάλιστα. Δώσ' μας και τις δύο τελευταίες ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Σε 30 δευτερόλεπτα, να πούμε λοιπόν για ένα ακόμη, να μείνω σε τουριστικό κλίμα, να μείνουμε ότι ένα ακόμη μπουτίκ ξενοδοχείο θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη. Ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου και Μητροπόλεως, είναι το διατηρητέο Μέγαρον Ζενίθ. Θα γίνει μπουτίκ ξενοδοχείο από την εταιρεία KK Zenith Alpha Epsilon.
ΚΚ είναι τα επίθετα των δύο επιχειρηματιών, Κωνσταντίνος Καραγιώρης και Αρτέμιος Κάτμερτζόγλου. Και να πούμε ότι αυτό το κτίριο, κάτι που δεν το ήξερα και εγώ τώρα το έμαθα, πολύ παλιά, μιλάμε από το 1943 στο 1958, είχε φιλοξενήσει και το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Εγώ ήξερα για το Καραβάν Σαράι, αλλά αυτό ήταν πριν από το Καραβάν Σαράι. Ακόμα ένα νέο λοιπόν ξενοδοχείο μπουτίκ στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Ποιο κέντρο δεν έχει, η Μητροπόλεως με Βενιζέλου. Ωραία. Λοιπόν, θα μας πεις αύριο για τη Φλόρινα. Θα μας πεις αύριο, θα μας πεις και λεπτομέρειες. Ευχαριστώ θερμά. Βάσο, καλημέρα. Καλή δουλειά σε όλους. Και σε σένα, να είσαι καλά.